όπως και με άλλα οργανωμένα σύνολα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο κύριος διάλογος μας θα γίνει με τους πολίτες, με την κοινωνία. Ναι. Στο ΑΚΕΛ έχετε και ταυτότητα, με την έννοια ότι προέρχεστε από αυτό το κόμμα και ίσως να είναι πιο κοντά, όχι στις θέσεις, αλλά είναι και διαπροσωπικές σχέσεις, κύριε Λιλικά. Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή δεν είστε άγνωστος σε αυτούς, είστε γνωστός, γνωρίζουν ποιος είστε. Ασφαλώς γνωρίζουν, αν και δεν είμαι ο μέλος του ΑΚΕΛ, αλλά ασφαλώς γνωρίζουν ότι συνεργάστηκα με το ΑΚΕΛ και μια εκλογή ιδιοθυγίες με το καπέλο των νέων δυνάμεων. Ασφαλώς και έχω φίλους, όπως έχω και άλλα κόμματα, ασφαλώς με γνωρίζουν πολύ καλά και κρίνονται στα τύπη δεν μπορώ να παράξω. Όμως επαναλαμβάνω, θα απευθυνθούμε κατά κύριο λόγο στην κοινωνία την ίδια και στα υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα ταυτόχρονα. Δεν θεωρώ ότι, ξέρετε, κάποιοι δεν έχουν πάρει το μήνυμα ότι οι προεδρικές εκλογές δεν είναι άστρισμα των κομματικών ποσοστών. Δεν είναι κομματικές οι προεδρικές εκλογές και το έχουν αποδείξει οι Κύπροι πολίτες. Ναι. Προχθές το απέδειξαν και οι Γάλλοι πολίτες. Ναι. Ο Μακρόν, που πέρασε στο δεύτερο γύρο και θα είναι πιθανότατα ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, δεν είχε επιστρέψει κανένας κόμματος. Και όμως αυτόν επέλεξαν η πλειοψηφία των πολιτών και τον πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αυτόν απέδειξαν οι Κύπροι πολίτες το 2013. Κατά συνέπεια, όσοι πιστεύουν ότι οι πόρτες έχουν παραμείνει σουβαλιασμένοι σε μαντρίν και τους κουβαλούν και μπορούν να τους κουβαλούν από την μια κάλπη στην άλλη και σε επιλογές που παίρνουν ερήμη των πολιτών και μακριά από τους πολίτες, κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Μάλιστα. Και πάντως οι δημοσκοπήσεις που παρουσίασε και χθες σε ΙΕΔΕΚ, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητος, ο μόνος που φαίνεται να κερδίζει τον Νίκο Αναστασιάδη και να αποτρέπει την επανεκλογή του είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτό το εργαλείο της δημοσκόπησης? Κοιτάξτε, νομίζω. Σας δίνουν πολύ χαμηλά, πιο χαμηλά, όχι πολύ χαμηλά, πιο χαμηλά. Ξέρετε τι απόψει για τις δημοσκοπήσεις από το 2012. Επειδή γνωρίζω ότι γνωρίζετε από δημοσκοπήσεις, γι' αυτό το ρωτώ. Οι δημοσκοπήσεις έχουν κλείσει τον κυκλό ζωής τους εργαλείων πλέον. Μάλιστα. Όχι μόνο στην Κύπρο, παγκόσμια. Έχουν διαψευστεί παντού. Παντού. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο πλέον. Να θυμίσω ότι το 2013 άρχισαν δίνοντας με 2-3%. Έδιναν εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη από τον πρώτο γύρο και όλα τα συναφή και θυμάστε πως τον εξέβεσα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε και η τελευταία. Η πιο καλή δημοσκόπηση είναι αυτή που έκανα και το 2013 και αυτή που κάνω και σήμερα. Ο διάλογος με τους πολίτες. Μάλιστα. Αυτή είναι αλλάξα στην μεθόδος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λιλικά, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.